μερικές χιλιάδες χρόνια πριν. Σε τρία λεπτά μέσα μόνο, ε. Η μυθολογία λέει ότι όταν ο Θεός Δίας μοίραζε τον κόσμο, ο Θεός του ήλιου, ο Απόλλωνας, πετούσε με το άλμα του στους εθέρες. Και έτσι στη διανομή δεν πήρε γη. Επιστρέφοντας, ο Δίας του είπε, αυτός ο τόπος που θα βγει μέσα από τη θάλασσα είναι δικός σου. Και έτσι λοιπόν, αυτός ο όμορφος τόπος που βγήκε μέσα από τη θάλασσα είναι αυτό το νησί που ζούμε, που πατούμε εμείς εδώ και χιλιάδες χρόνια οι προγονεί μας. Η μυθολογία όμως λέει ότι το όνομα Ρόδος ήταν γνωστό γιατί ήταν το όνομα μιας γυναικείας προσφύγης, μιας επώνυμης γυναίκας της νησού Ρόδου, η οποία αναφέρεται ως η σύζυγος του Θεού Ήλιου. Η σύζυγος του Θεού Απόλλωνα, με τον οποίο Θεό η Ρόδος απέκτησε 7 γιους, τους χιλιάδες. Σήμερα λοιπόν, το όνομα αυτό που βγαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, η Ρόδος είναι γνωστό παγκόσμια ως το νησί από τα σημαντικότερα οικονομικά και τουριστικά, πολιτιστικά κέντρα της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου και γιατί όχι του κόσμου. Η Ρόδος έχει πλέον μια εδρεωμένη θέση στην παγκόσμια αγορά τουρισμού και αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, η απαράβλητη ομορφιά, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και οι 335 μέρες ηλιοφάνεια που μας χάρισε ο Θεός του ήλιου Απόλλωνας. Διαθέτει πλούσια οικοσυστήματα που έχουν σημαντικό ρόλο για την τοπική οικονομία, την ποιότητα του τουρισμού και βέβαια διαθέτει δημιουργικούς ανθρώπους. Ένα δημιουργικό, ανθρώπινο, δυναμικό, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, οι οποίοι καθορίζουν και καθόριζαν διαχρονικά την πορεία και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Τους εκλεκτούς επισκέπτες της ΤΟΥΗ λοιπόν καλωσορίζουν σήμερα στο νησί του Ρόδου, στο νησί του Ήλιου, και είναι εξαιρετική τιμή για το νησί μας, με την παρουσία των εκπροσώπων του ομίλου ΤΟΥΗ, ενός παγκόσμιου τουριστικού οργανισμού, ενός τουριστικού κολοσσού, για να μιλήσω και με τη γλώσσα της Ρόδου, που έχει αναβαθμίσει το ρόλο της Ελλάδας και της Ρόδου στη διεθνή αγορά. Τα στοιχεία τα είδαμε στο πρόσφατο συνέδριο της TUI Fly, όταν αναδείχθηκε εκεί ότι η TUI εξυπηρετεί 30 εκατομμύρια ταξιδιώτες σε 180 προορισμούς, με 140 αεροσκάφη και 13 κρουαζιερόπλοια. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ομίλου, η Ελλάδα έχει κερδίσει μια σπουδαία θέση σε ό,τι αφορά τον αριθμό της διακίνησης τουριστών μεταξύ των προορισμών που η TUI ασκεί τη δραστηριότητα της. Η Ρόδος λοιπόν, σαν μια βαθύρα του ελληνικού τουρισμού, έχει αποκτήσει ένα μεγάλο περίδιο και στην αύξηση αυτή, και βεβαίως όχι τυχαία, έχει συμβάλει τα μέγιστα και η TUI. Ισχυροί δεσμοί έχουν οικοδομηθεί στη διάρκεια δεκαετιών μεταξύ του ομίλου της TUI, των επιχειρηματιών, των ξενοδόχων της Ρόδου, αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και με την τοπική αυτοδιοίκηση, και ειδικά θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και με τα συνέδρια της TUI Fly, αλλά και με όποια άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με τη δράση της TUI στη Ρόδο. Για τη Ρόδο και για όλους εμάς, ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ρόδου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και άλλων τομέων και βέβαια με κατάλληλες πρωτοβουλίες, με τη στήριξη, με τη συνεργασία, θα διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές και θα επηρεάσει άμεσα και άλλους τομείς ανάπτυξης στην οικονομία. Σήμερα είπα από την αρχή είναι μια πολύ όμορφη μέρα, γιατί ο όμιλος TUI τιμά το νησί μας πρώτο από όλους τους προορισμούς με την ονοματοδοσία του νέου αεροσκάφου τύπου Boeing 737 MAX 8 με το όνομα Ρόδος. Το όνομα Ρόδος δεν είναι μόνο ο συμβολισμός του νησιού μας. Μέσα στο όνομα αυτό εκφράζεται και ο προορισμός, αλλά ενσωματώνεται η ιστορία, ο πολιτισμός, οι αξίες, η φιλοξενία, η φιλία
που βγαίνει μέσα από τη συνεργασία αυτή των ανθρώπων και του νησιού της Ρόδου. Και θα μεταφέρει το όνομα της Ρόδου σε όλο τον κόσμο. Είμαστε βέβαιοι ότι το αεροσκάφος Ρόδος θα ανοίξει τα φτερά του στις εθέρες σαν το Θεό Απόλλωνα, θα μεταφέρει το όνομα αυτό επάξια ως ένα από τους πιο όμορφους και σύγχρονους και ασφαλείς προορισμούς. Ένας σπουδαίος τουριστικός τόπος. Είμαστε βέβαιοι ότι το αεροπλάνο αυτό θα προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στους επιβάτες του και θα ενισχύσει το τουριστικό ρεύμα προς τον τόπο μας για την επέκταση της σεζόν. Ένα μεγάλος τόπος που παίρνει διαρκώς τα συνέδρια. Είμαστε βέβαιοι ότι με το στόλο της ΤΟΥΗ θα αποκτήσουμε επιτέλους 12 μήνες τουρισμό. Είμαστε βέβαιοι ότι οι επιβάτες θα αποκομίσουν πάντα τις καλύτερες συνδικότητες από το νησί μας. Εμείς θα πούμε να αυξήσει τον στόλο και έχουμε κι άλλα ονόματα να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε και τον Κολοσσό. Έχουμε να δώσουμε και τα ονόματα των 7 παιδιών της Ρόδου.